Σώσα με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Αυτά λέγει η αρχή του 68ου ψαλμού, ο οποίος έχει τίτλο εις το τέλος, υπέρ των αλλοιωθησωμένων ψαλμός του Δαβίδ. Και εις το τέλος μεν επιγράφεται ο ψαλμός αυτός για το τέλος και την έκβαση αυτών των προρήσεων που υπάρχουν σε αυτόν τον ψαλμό. Υπέρ των αλλοιωθησωμένων δε, διότι αναφέρει περί μεταβολής και αλλοιώσεως πραγμάτων. Και σχηματίστηκε, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, εκ προσώπου του εν Βαβυλώνη σκλαβοθέντος λαού των Εβραίων, οι οποίοι αλλοιώθηκαν, επειδή εκεί όπου ήταν δούλοι, έγιναν πάλι ελεύθεροι και αντί της ξενιτίας, εκατοίκησαν πάλι στην πατρίδα τους. Επέστρεψαν πάλι από την αιχμαλωσία, ελεύθεροι στην πατρίδα τους. Και αρμόζει αυτός ο ψαλμός και σε κάθε χριστιανό που πολεμείται τόσο κατά το σώμα, όσο και κατά την ψυχή. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Ύδατα εδώ ονομάζει ο Δαβίδ την πλημμύρα των θλίψεων και των πειρασμών που επιφέρονται σε μας είτε από ορατούς εχθρούς είτε από τους αοράτους, και το οποίον πειρασμόν το βάθος αποπνίγει εκείνον που θα πέσει σε αυτούς. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Αυτά λέγει τα νερά των πειρασμών, νικήσαν τα το σώμα μου, μπήκαν και έως αυτή την ψυχή μου. Φανερώνει δε με το λόγο αυτό την υπερβολή του πόνου και της λήψεως. Και λέγει στη συνέχεια, εν επάγινε σιλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Μερικά δε αντίγραφα έχουν εις ύλην βυθού, πλην και η ύλης, δηλαδή η λάσπη, και η ύλη είναι ο κάτω τόπος που βρίσκεται το νερό, ο βυθός δηλαδή του νερού, ο οποίος είναι γεμάτος από λάσπη. Μεταφορικός δε και εξομοιότητος είναι αυτός ο λόγος. Γιατί λέγει, καθώς εκείνοι όταν που πέφτουν μέσα στο κατώτατο και λασπόδι τόπο του νερού δεν βρίσκουν πάτο και σίγουρο τόπο για να σταθούν, αλλά πάντοτε καταβαίνουν βαθύτερα, έτσι κι εγώ, πεσών στον κάτω τόπο των θλίψεων, δεν βρίσκω τρόπο για να λυτρωθώ από εκεί. Αυτός ο ψαλμός λοιπόν αφορά στον Δαβίδ και στις θλίψεις που τον έχουν βρει, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που πειράζεται και πολεμείται είτε από τους ορατούς είτε από τους αοράτους εχθρούς, τους δαίμονες. Και συνεχίζει ο τρίτος στίχος και λέγει, ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' εγείς κατεπόντισέ με. Και ο στίχος αυτός και ο προηγούμενος, ή μάλλον το ημιστίχιο αυτό, είναι ίδιο με το προηγούμενο ημιστίχιο. Και τα δύο είναι ένα και το αυτό πράγμα. Φανερώνουν δηλαδή ότι εγώ καταποντίστηκα από τις φορές και τους πειρασμούς. Το ίδιο λέγει και στον προηγούμενο βέβαια στίχο, εισήθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Και εδώ λέγει ότι έφτασα μέχρι τον βυθό, μέχρι τον πάτο του νερού, εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' εγείς κατεπόντισέ με. Έτσι όλο αυτό είναι μια εικόνα των πολλών συμφορών και πειρασμών που τους ονόμασε με διάφορα ονόματα. Νερά τους είπε, γιατί τρέχουν σαν τα νερά και πνίγουν τον άνθρωπο. Υλήν βυθού τους είπε, γιατί δεν έχουν πάτο. Βάθη θαλάσσης, για το πολύ πλήθος που έχουν και για την αλμυρότητα και επικρίαν. Και καταιγίδα τους είπε αυτούς τους πειρασμούς, δηλαδή ανεμοστρόβιλο, για τη σφοδρότητα και την ορμήν που έχουν. Εκοπίας ακράσων
ευραχίας εν ουλάριξη μου. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου από το ελπίζει με επί των Θεών μου. Εγώ λέγει εκοπίεσα προς εσένα Κύριε φωνάζοντας. Ευραχνίασε ο λάριγκάς μου από τις πολλές και μεγάλες φωνές που κάνω. Τα δε ομάτια μου, οι οφθαλμοί μου ασθένησαν και απέκαμαν βλέποντας σε σένα όλους διόλου. Και αυτό το έπαθα γιατί εγώ ήλπιζα εις μόνο εσένα και από εσένα πρόσμενα μόνο βοήθεια. Εκοπίασα κράζον, εξέλιπουν οι οφθαλμοί μου. Από το ελπίζει με επί των Θεών μου. Και λέγει στη συνέχεια στο στίχο 5, «Επληθήθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Αυτοί που με μισούν είναι πολλοί στον αριθμό και κρατεοί στην δύναμη. Είναι περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως». Οι εκδιώκοντες με είπε αντί οι καταδιώκοντες με. Αδίκως και ανετίως, χωρίς να έχουν καμία αφορμή, αυτοί έχουν ισχυροποιηθεί πολύ εναντίον μου. Αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Και αυτός ο λόγος είναι μεταφορικός και εξομοιότητος εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι πληρώνουν αδίκως εκείνα τα πράγματα, που δεν άρπασαν από κάποιον. Φανερώνει δε με τούτο ο Δαβίδ ότι για εκείνα που δεν αδίκησα, για αυτά πλήρωνα την τιμωρία. Όταν ζητούσα, μου απαιτούσαν αυτήν, ήτι δι' αυτά ετιμωρούμην. Ο Θεός η έγνωσε την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου, μου καπεκρύβησαν. Εσύ λέγει, Κύριε, είσαι που ξέρεις τα πάντα. Εσύ ξέρεις και τη δική μου αφροσύνη. Αν ίσως δηλαδή και φάνηκα άφρον σε κάποιο πράγμα κατά τον εχθρό μου, εάν έσβολα σε αυτούς, αυτό δεν σου διαφεύγει την προσοχή. Σι έγνωσ' την αφροσύνη μου και επλημέλιά μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη ασχεθήσαν επ' εμέ υπομένοντες εν Κύριε των δυνάμεων. Το επ' εμέ εδώ συντάσσεται με τη αιτική αντί με δοτική, επεμή, να μην εντραπούν, λέγει, για λόγο μου εκείνοι που υπομένουν εσένα, Κύριε, με το να μην επιτυχαίνουν την παρασού ελπιζομένη βοήθεια. Υπομένοντες δε είπε, ήτι προσμένοντες, αυτοί που προσμένουν, να λάβουν εσένα βοηθών. Κύριο δε τον δυνάμεων ονόμασε, επειδή και μπορεί να σώζει εκείνους που τον επικαλούνται. Μη αισχυθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Να μην τραπούν, λέγει, εξαιτίας μου, εκείνοι που περιμένουν από σένα και ελπίζουν από σένα την βοήθεια. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Και αυτό το ρητό είναι όμοιο με το προηγούμενο. Ζητούντες δε των Θεών είναι αυτοί που επικαλούνται Αυτόν στις συμφορές όπου πάσχουν. Ότι ένε κάσο υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπό μου. Για τον ονειδισμό, δηλαδή για το περιγέλασμα που κάνουν οι εχθροί μου, είπαμε και στον 51ο ψαλμό, ερμηνεύοντας το ονειδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Με εντρόπιαζαν και με ονειδιζαν οι εχθροί μου, όταν μου έλεγαν κάθε μέρα «Πού είναι ο Θεός σου», στον ονειδισμό δε και το περιγέλασμα των εχθρών ακολουθεί και η εντροπή. Απειλωτριωμένος η γνήση της αδελφής μου και ξένος της υγιής της μητρός μου. Αυτά και τα επόμενα λόγια αρμόζουν φανερά στον Χριστόν. Μερικοί δε όπως ο Θείος Κύριλλος και ο Μέγας Αθανάσιος και ο Ευσέβιος και ο Δίδυμος βιάζονται να προσαρμόσουν και τα προηγούμενα ρητά στον Χριστό, ο οποίος έπασχε κατά τον νόμο της ανθρωπίνης φύσεως. Απειλωτριωμένος η γεννήθη της αδελφής μου. Αδελφούς εδώ ονομάζει ο Κύριος τους Ιουδαίους, γιατί και ο Χριστός κατά το ανθρώπινο και οι Ιουδαίοι είχαν πατέρα τον Αβραάμ. Ομοίως δε ονομάζει αυτούς και υιούς της μητρός του, για τη Σάρα, την κοινή αυτού τε και εκείνον μητέρα. Αυτή γάρα
απειλωτρίωσαν και απεξένωσαν τον Χριστό, επειδή και δεν τον παραδέχθηκαν. Εις τα ίδια λέγει ήρθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβουν. Και πάλι, ου καλός λέγομεν ότι Σαμαρίτης εσύ, δηλαδή ξένος και δαιμόνιον έχεις. Αυτό είναι λοιπόν μία προφητεία για τον Χριστό μας. Απειλωτριωμένος εγεννήθη της αδελφής μου, ξένος δηλαδή, ξένος για τους γιους της μητέρας μου, για τους αδελφούς μου. Ο Κύριος εγκαταλείφθηκε σχεδόν από όλους και τον ονόμαζαν και Σαμαρίτη και δαιμονισμένο. Όμως ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός, ο Κύριος της δόξης και αυτός είναι και ο δικός μας ο προστάτης. Και αν εκείνος υπέφερε τόσα πολλά για τη σωτηρία μας και εμείς θα πρέπει αγωγίστως να υπομείνουμε την όποια θλίψη για χάρη Του και για τη σωτηρία μας. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε νυν και αεί και σώνα.